Λοιπόν, πολλά λέμε για την ενέργεια, αλλά η ενέργεια είναι μια σούπερ λέξη, κυρίε και κύριοι, γιατί χωρί ενέργεια δεν πα μπροστά και δεν εννοώ μόνο τη ΔΕΗ, εννοώ και την εσωτερική μα ενέργεια. Για να έχουμε εσωτερική ενέργεια χρειαζόμαστε καύσιμο. Για να έχουμε ξα... καύσιμο, το σωστό καύσιμο, χρειαζόμαστε ενημέρωση. Και γι' αυτό είναι δίπλα μα μετά από όλο αυτό το λογίδριο ο Γιάννη Κιανίδη, Γενικό Γραμματέα Πανελίνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών και μέλο Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Κύρια ε, κύριε Κιανίδη, καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, Τσόρμα, καλησπέρα και στου τηλεθεατέ σα. Λοιπόν, ε, σήμερα είστε εδώ κυρίω με την άλλη σα ιδιότητα, αυτή του Γενικού Γραμματέα Πανελλήνιας Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών. Βεβαίως. Και αυτό γιατί είδα ε, ότι υπάρχει ένα πλαίσιο πια τίθεται από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών ε, που δίνει μια ανάλυση δεδομένων για το νέο πλαίσιο που δημιουργήθηκε για του οικιακού καταναλωτέ ε, και ε, πόσο γίνεται, πόσο γρήγορα γίνεται η απόσβεση τη επένδυση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού. Το ίδιο βέβαια τι γίνεται και για του επαγγελματίε. Ε, ήθελα λίγο να δούμε με Αυτό το πλαίσιο, πώ προέκυψε και Βεβαίως. έγινε και αυτή η έρευνα. Τι είναι αυτό λοιπόν που βλέπουμε. Στην ουσία, αναφέρεστε στην δυνατότητα που δίδεται με μια πρόσφατη υπουργική απόφαση να μπορεί να μπει ένα φωτοβολταϊκό σε κάποιο σπίτι, σε μια πολυκατοικία και να γίνεται ο λεγόμενο εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι το νοικοκυριό θα παράγει κάποιε κιλοβατόρε, θα καταναλώνει κάποιε κιλοβατόρε και ότι παράγεται και καταναλώνεται ταυτόχρονα, αυτό και θα συμψηφίζεται. Δηλαδή, αν έχουμε μια κατανάλωση την ημέρα, και το πλυντήριο, και η τηλεόραση κτλ., θα συμψηφίζεται με ό,τι παράγουμε από το φωτοβολταϊκό. Και αν, Αυτό, βγαίνει, και αν βγαίνει χρεωμένο και, και περισσεύει, δηλαδή αν, να λοιπόν, το πω έτσι. Αν λοιπόν περισσεύει Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο εντάξει, χρήζει και λίγο περαιτέρω διερεύνηση ότι θα ε, πιστώνεται στου επόμενου λογαριασμού ε, του νοικοκυριού κτλ. Αυτό να σου πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Αντίθετα, θα έλεγα ότι καθυστέρησε πάρα πολύ το Υπουργείο να το βγάλει. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη υπήρχε από το νόμο 5037 του 2023, από τον Μάρτιο του 2023, και σήμερα έχουμε την υπουργική απόφαση μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να πούμε ότι. Η οποία όμω η υπουργική <κυκ> απόφαση σημαίνει ότι θα μπορεί να ισχύσει πλέον αυτό θα να, γίνει. να ισχύσει. Μπορεί να ισχύσει, βεβαίω. Και όπω έγινε και η σχετική μελέτη από το ΣΕΦ, θα μπορεί να έχει μία απόσβεση το νοικοκυριό περίπου σε 6,5-7 έτη, αναλόγω το τι θα προτιμήσει, αν θα βάλει μπαταρία, αν δεν θα βάλει μπαταρία. Βεβαίω, εκεί που έχουμε επαγγελματικού λογαριασμού που είναι μεγαλύτερη κατανάλωση, εκεί θα μπορεί να γίνει πιο γρήγορη η απόσβεση, πιο γρήγορη η απόσβεση στα 4 με 5 έτη. Όμω. Ε, κατά την άποψή μου αυτό έχει πολλά προβλήματα. Έχει πολλά προβλήματα γιατί καταρχήν όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί στα αστικά κέντρα. Δεν είναι εύκολο να μπουν φωτοβολταϊκά στι πολυκατοικίε. Απαιτείται σύμφωνη γνώμη πολλών ιδιοκτητών. Δεν υπάρχουν και χώροι. Άρα, όπω καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί στη να προχωρήσει στις δεν στις μπορεί στα να... Δεν σε στέγε, σε χωριά κτλ. Βεβαίω και μπορεί οι να ενός, προχωρήσει. Εννοώ στι πολυκατοικίε στο ναι, κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά όπου να υπάρχει, έχουν ναι. τη σύμφωνη γνώμη όλων των, των ιδιοκτητών. Αλλά από την άλλη πλευρά, επίση, το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι αν και κατά πόσο τα φορτία, οι καταναλώσει δηλαδή. Των οικοκυριών μπορούν να γίνουν τις ώρες που παράγει το φωτοβολταϊκό. Πόσο δηλαδή μπορεί το, το σπίτι να ταιριάξει την κατανάλωσή του με την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας. Γιατί ηλεκτρικής είναι συγκεκριμένες ενέργειας. ώρες που παράγει το φωτοβολταϊκό. Δεν Γιατί, βέβαια, το φωτοβολταϊκό παράγει μόνο μέρα. Α, Άρα ναι. θα πρέπει οι καταναλώσει του νοικοκυριού να είναι μέρα, εκτός αν πούμε ότι βάζει και μπαταρία εξτρά το νοικοκυριό, οπότε θα μπορέσει να ε, συμψηφίζει και λίγο ε, αργότερα. Όμω ε, θεωρώ σε κάθε περίπτωση. Ότι αυτή δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για ένα νοικοκυριό. Ε, θεωρώ ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα και είναι και μία από τι προτάσει που κάναμε εμεί ω Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών, να υπάρξει μία επιδότηση στα, στα νοικοκυριά για να τοποθετήσουν μπαταρία, χωρί φωτοβολταϊκά. Να τοποθετήσουν μπαταρία έτσι ώστε να, έχουν, να μπορούν να μεταφέρουν την κατανάλωσή του στο μεσημέρι, φορτίζοντα την μπαταρία. Την μπαταρία είναι πολύ εύκολο να την προγραμματίσει, έτσι ώστε να φορτίζει τι μεσημεριανέ ώρε που είναι στο πικ η παραγωγή των φωτοβολταϊκών και εκεί. Είναι πολύ χαμηλότερη η, ώρα, η χρέωση τη ναι, κοινοβατόρα. Τώρα, επειδή όλα αυτά είναι καινούρια για όλου μα, θέλω να τα εξηγούμε λίγο καλύτερα. Ενώ. Εγώ, παραδείγματο χάρη, δεν έχω καταλαβεί. Πρέπει να έχω φωτοβολταϊκό για να πάρω μπαταρία. Ίσως, έχει νόημα. Στο σημερινό πλαίσιο, θα πρέπει να έχετε και φωτοβολταϊκό. Εμεί λέμε. Ό, ότι μπορεί ότι να θα έχω μόνο Για να, τα πάρω για να αξιοποιήσω αρχή. το φωτοβολταϊκό, φωτοβολταϊκό τίνο. Για να αξιοποιήσετε τη χαμηλή χρέωση τη κιλοβατόρα στι μεσημεριανέ ώρε. Να τα πάρουμε από την αρχή για να καταλάβει και ο κόσμο τι νοούμε. Ποιο είναι το ζήτημα σήμερα, Έχουμε τι υψηλέ χρεώσει, τι υψηλέ τιμέ χονδρική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια που μετακυλίονται στον καταναλωτή. Γιατί έχουμε αυτέ τι υψηλέ. Ε, τιμέ ηλεκτρική ενέργεια. Μήπω τιμές... υπάρχει η ρυθμιστική αρχή ενέργεια, γιατί τα ακούω και αυτά επίση πρέπει να σα λοιπόν, πω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τι ψηλέ χρεώσει, επειδή έχουμε τη λειτουργία του λεγόμενου χρηματιστήριου ενέργεια. Όπου δυστυχώ υπάρχει ένα ολιγοπόλιο στην παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο και δυστυχώ οι τιμέ διαμορφώνονται με βάση τι τιμέ ε, που δίνουν ε, η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο. Διότι στο χρηματιστήριο ενέργεια. Η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά, αεολικά και άπε γενικά που έχουν συγκεκριμένα συμβόλαια μπαίνουν με τιμή μηδέν και πιέζουν τι τιμέ προ τα κάτω. Η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο όμω Δίνουν ό,τι τιμή θέλουν στο χρηματιστήριο ενέργεια και ανεβάζουν το, τη χρέωση. Ε, το εμπόλυμα, μεσημέρι λοιπόν. Πριν πάντα στο μεσημέρι, γιατί τώρα εδώ μα λέτε πράγματα που είμαι σίγουρη ότι πολλοί πρώτη φορά τα ακούνε. Επομένω, δεν θα μπορούσε με ένα νομοσχέδιο, με μία παρέμβαση, δεν ξέρω τι, να, α, και η παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ να αλλάξει το. να μην είναι από μηδέν, αλλά μπορεί να το διαμορφώσει ανάλογα. Δεν θέλουμε να αλλάξει. Αυτό με είναι ότι ακριβώ η ΑΠΕ είναι για να μειώνουν. Την, κα, την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν ζητούμε να αλλάξει κάτι. Αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι δυστυχώς υπάρχει μια κατάσταση αισθηματικής ενέργειας που διαμορφώνεται από ένα ολιγοπόλιο. Δυστυχώς. Και άλλωστε το λέει και πρόσφατη η πρόσφατη απάντηση της Ursula von der Leyen στον Πρωθυπουργό. Από τις, ναι, εξαγγελίες, το... που... Ειδάτε, που τις εξαγγελίες που έκανε, βέβαια. ήθελα να σας λοιπόν, ρωτήσω κιόλας. Από ναι. λοιπόν, ε, τι λέει η von der Στην ουσία η von der Liner, απαντάει στον κύριο Μητσοτάκη mm. και του λέει ότι δεν φταίει για τι υψηλέ τιμέ που έχετε στην Ελλάδα. Δεν φταίει ο πόλεμο στην Ουκρανία όπω ακούμε την κυβέρνηση να διατείνεται. Φταίει το γεγονό ότι υπάρχει πρόβλημα στη διάρθρωση τη αγορά. Έχουν διαμορφωθεί πρακτικά ολιγοπωλιακέ συνθήκε και δεν έχουν προχωρήσει οι διασυνδέσει με άλλε γειτονικέ χώρε και η αποθήκευση ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό, Αυτό που σα έλεγα προηγουμένω. Συμβαίνει και σε άλλε χώρε, όχι μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και σε άλλε χώρε, κυρίω του Νότου. Λοιπόν, στην, στα Βαλκάνια και, στην Ιταλία. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί λοιπόν τα βιώνουμε αυτά, επειδή εξαρτώμαστε από τι τιμέ του φυσικού αέριου που είναι υψηλέ. Εάν λοιπόν έρθουμε σε αυτό που λέμε εμεί, εμεί τι λέμε ω πω πιεύ, αποθήκευση και διασύνδεση, παντού, εγώ καταλαβαίνω. Αποθήκευση ότι λέτε. παντού, το πρώτο ζητούμενο. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στι βιομηχανίε, στον κόσμο, να βάλει μπαταρίε, να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια το μεσημέρι. Και εδώ είναι η σύνδεση με αυτά που σα λέω, που σα έλεγα προηγουμένω. Το μεσημέρι, λοιπόν, εξαιτία των ΑΠΕ, η τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια είναι σχεδόν μηδέν. Είναι πολύ χαμηλότερη, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι είναι τι υπόλοιπε ώρε. Αν δηλαδή θεωρητικά Άρα, λοιπόν, εγώ μπορούσα να έχω στο σπίτι μου μόνο μεσημέρι να καταναλώνω. Σωστά, έτσι θα μπορούσα θα να έχω μια μπαταρία. Ακριβώ. Αυτό είναι το νόημα. Αντίθετα η κυβέρνηση τι κάνει. Δίνει επιδοτήσεις σε παραγωγούς να βάζουν οι μπαταρίες οι ίδιοι έτσι ώστε να λυθεί ας το πούμε το, το πρόβλημα της μη ύπαρξης αποθήκευσης στην, στην, Ελλάδα. Διότι αν είχαμε αποθήκευση στην Ελλάδα σήμερα, θα μπορούσαμε να αποθηκεύουμε την ηλεκτρική ενέργεια των ΑΠΕ που κάποιε φορέ περισσεύει το μεσημέρι και να τι χρησιμοποιούσαμε τι υπόλοιπε ώρε. Επειδή όμω είστε και πολιτικό τέλεχο, θέλω να, έτσι <coughs> να ρωτήσω, τι κερδί, δηλαδή τι θα έχανε μάλλον, να το πάω ανάποδα, τι θα έχανε η κυβέρνηση αν έλεγε ναι, επιδοτούμε τις μπαταρίες γιατί πραγματικά είναι μια λύση αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, ε, δυστυχώς η κυβέρνηση όπου έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ε, επιδοτεί ε, κυρίως και ας το πούμε δημιουργεί ευνοϊκό πλαίσιο για μεγάλους ομίλους. Θα πρέπει να δούμε. Γιατί εδώ με τι μπαταρίε ότι... δεν μπορεί να είναι ένα μεγάλο όμιλο, δύο μεγάλοι όμιλοι που θα παίξουν μπάλα με τι μπαταρίε. Αυτό γίνεται. Αυτό λέω. Μέχρι στιγμή έχουν πάρει άδειε για μπαταρίε μόνο μεγάλοι όμιλοι που οι ίδιοι. Είναι και παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο. Ωραία, άμα όμω Άρα... ανοίξει αυτό, τι, του συμφέρει να πάρουμε περισσότερο. Ναι, αλλά αυτό που έχει στα χέρια Τώρα του περισσότερο. Τώρα κάνουμε μπατάρια, συζήτηση, κυρίε και κύριοι. Ό,τι μου έρχεται το ρωτάω. Ε, βλέπετε. Εάν εγώ λοιπόν είμαι ένα παραγωγό ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο, που δεν έχω κάνει απόσβεση τη μονάδα ε, παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο και μπορώ και δίνω υψηλέ τιμέ στο χρηματιστήριο ενέργεια και πάρω στα χέρια μου μία άδεια αποθήκευση ηλεκτρική ενέργεια. Εσεί τι θεωρείτε, θα την υλοποιήσω αμέσω. Όχι, Προφανώς αλλά είναι οι ίδιοι παίκτε, δηλαδή λοιπόν, και οι μεν και οι δε. Ακριβώ εδώ καταλήγουμε. Ότι η συντυπητική πλειοψηφία των ολίγων που έχουν αυτή τη στιγμή δεν άδεια αποθήκευση στα χέρια του. να γίνει κάτι έτσι, τέτοιο. Ακριβώς, δεν αυτό λέτε. Βλέπουμε να προχωράνε τα έργα. Γι αυτό, γι αυτό λέμε εμεί ναι. ότι θα πρέπει να μπει αποθήκευση παντού. Και εδώ είναι το, το εξή περίεργο να δούμε. Η κυβέρνηση κάνει διαγωνισμού για μονάδε αποθήκευση. Ε, με επιδότηση. Δηλαδή, κάνω διαγωνισμό ποιο θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή αποζημίωση ανά κιλοβατόρα και να του δώσω και επιδότηση. Μα εμεί λέμε ότι δεν χρειάζεται επιδότηση, αφού η αγορά ζητάει μονάδε αποθήκευση. Αν είναι να επιδοτήσετε κάτι, επιδοτήστε τα νοικοκυριά, τον τελικό καταναλωτή δηλαδή, να βάλει μπαταρίε. Μην επιδοτείτε παραγωγού να βάλει Μια μπαταρία πόσο κοστίζει, χωρί επιδότηση, είναι πολύ ακριβή. Πόσο κοστίζει. Κοιτάξτε, τώρα, αν μιλάμε για τι οικιακέ μπαταρίε, ναι. είναι τη τάξη των περίπου 6-7-8 8000 ευρώ. Ε, αν μιλάμε τώρα για τα άλλα συστήματα στα ανταλόγια. Αν ακούει ξεφαίνουμε. τώρα κάποιο που του περισσεύουν 8.000, αν υπάρχει ένα από αυτού που μα ακούει, ζήτημα είναι, μπα του περισσεύουν 8.000 και λέει θα πάρω μπαταρία. Θα έχει όφελο. Ε, φυσικά και θα έχει όφελο, διότι όπω σα είπα, εάν μπορέσει και υπάρξει το πλαίσιο όπω έχουμε ζητήσει να μπαίνει μπαταρία, να τραβάει από το δίκτυο το μεσημέρι, τι μεσημεριανέ ώρε που είναι σχεδόν μηδέν επαναλαμβάνω. το πλαίσιο τώρα, τώρα υπάρχει. Όμως. Όχι. Αυτό είναι πλαίσιο για το net billing. Ah. Δεν είναι πλαίσιο για τον εικονικό ε, ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό ή τον ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό, όπω λέγεται. Το net billing. Αυτό που σα είπα προηγουμένω, καταναλώνω και, και παράγω ταυτόχρονα. Mm -hmm. Δεν υπάρχει το πλαίσιο που λέμε να αποθηκεύω. αποθηκεύω. Έτσι. Mm. Με, με του όρου που έχουμε πει και ω Ποσπίευ. Με την έννοια ότι θα πρέπει ταυτόχρονα. Ε, να πάμε και σε αυτό που έχουμε πει, μια ε, αλλαγή στη ζώνη χρέωση. Δηλαδή, σήμερα έχουμε το λεγόμενο νυχτερινό, όπου εκεί το βράδυ έχουμε χαμηλότερε χρεώσει. Σήμερα δεν έχουμε λόγο να έχουμε το βράδυ χαμηλότερε χρεώσει, διότι το βράδυ πλέον η, η ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ ακριβή να παραχθεί. Πρέπει να έχουμε χαμηλότερη χρέωση το μεσημέρι, που είναι πάρα πολύ φθηνή η ηλεκτρική ενέργεια λόγω των ανανεώσιμων πηγών. Άρα λοιπόν. Η ύπαρξη μπαταρία στα νοικοκυριά σε συνδυασμό με πολύ χαμηλή χρέωση στι μεσημεριανές ώρε θα οδηγήσει σε Εντάξει, πολύ χαμηλότερε τιμέ ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό το έχει η σχέση Ομοσπονδία με το αρμόδιο Υπουργείο. Βεβαίω και με το Υπουργείο. Όλοι οι φορεί συμφωνούν ότι πρέπει να προχωρήσει και η ρυθμιστική αρχή ενέργεια και είναι κάτι το οποίο συζητάμε όχι τώρα. Εδώ και δύο χρόνια. Όπω και την ανάγκη ύπαρξη αποθήκευση ηλεκτρική ενέργεια, εμεί ω Πανελλήνια Ομοσπονδία τη ζητάμε από το 2018. Διότι ξέραμε ότι θα γίνει αυτή η γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ, η οποία αν δεν συνοδεύονταν, όπω και δεν συνοδεύτηκε από τα αντίστοιχα συστήματα αποθήκευση, στην ουσία θα υπονομεύονταν, όπω και υπονομεύτηκε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σα πω, ιδίω τώρα το φθινόπωρο και την άνοιξη θα πετιούνται τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Ήδη την Κυριακή που μας πέρασε, επί πέντε ώρες, μια μεγάλη, ένα μεγάλο πλήθος φωτοβολταϊκών σταθμών ήταν σβηστό. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το μεσημέρι, και υπήρχε ζήτηση ηλεκτρική ενέργεια στι βραδινέ ώρε και δεν μπορούσε. Ε, πετάξαμε, Καταλαβαίνουμε δηλαδή, πώ σπατάλει είναι όλο αυτό, έτσι. έτσι. Ε, θα πρέπει να σα πω ότι μέχρι και τον Ιούλιο είχαμε σπατάλει περίπου 530 ΜΒ ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, πολύ φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Μια μελέτη που έκανε ο κύριο Μπίσκα για λογαριασμό τη Ποσπιέφου, ο έγκριτο καθηγητή του Αριστοτελείου, έχει δείξει ότι τα επόμενα χρόνια, εάν δεν πάμε σε εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευση, θα πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων ηλεκτρική ενέργεια αξία περίπου. 240 με 250 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή θα είναι η ζημιά του τελικού καταναλωτή. Ο τελικός καταναλωτής χάνει σήμερα που μιλάμε 17 ευρώ αναμεγαβατόρα Πεταμένη ε, ενέργεια από ΑΠΕ. Βέβαια, ξεκινήσαμε σωστά. Είπατε ποια είναι η λύση. Δυστυχώ δεν έχω γνώσει για να σα πω αν όντω είναι αυτή η λύση ή θα ήταν κάποιο εδώ που θα ήξερε από τη Νέα Δημοκρατία και θα έλεγε Δεν είναι έτσι, γιατί αυτό δεν γίνεται. Γιατί σημασία έχει να είναι κάτι και εφικτό. Ε, Όπω το παρουσιάσατε, φαίνεται ότι είναι πολύ καλή λύση αυτή που είπατε για την αποθήκευση, για τι μπαταρίε για όλου μα. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι, ανεξαρτήτω συμφερόντων. Εντάξει, άλλωστε θα πρέπει να σα πω. Ηδη στο νομοσχέδιο που βρίσκονταν μέχρι πριν από λίγε μέρε στη διαβούλευση, ήδη αυτά τα ζητήματα τη αποθήκευση, πολλά από αυτά, με πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι έχουν προβλεφθεί. Αλλά δυστυχώ χάσαμε περίπου πέντε χρόνια με το να συζητάμε το τι μπορεί, τι δεν μπορεί να γίνει. Χαρακτηριστικά να σα πω ότι σήμερα έχουμε περίπου 1,2 εκατομμύρια μετρητέ καταναλωτών, οι οποίοι θα μπορούσαν αυτόματα με, με, νυχτερινή χρέωση σήμερα, να αλλάξουν ζώνη χρέωση, να πάνε στο μεσημέρι η φθηνή χρέωση και να δουν οι άνθρωποι πολύ σημαντικέ ε, έτσι πολύ σημαντικέ μειώσει στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο. Θα έρθουμε σε αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι πάρα πολύ ενδιαφέρονται όλα αυτά και πρέπει να υπάρξει μια συνολική πίεση, εφόσον είναι όπω τα περιγράφετε τα πράγματα, για να μπορέσει να γίνει αυτό. Πριν λίγο μιλούσα με τον πρόεδρο των ραδιοταξί Taxiway, τον κύριο Σταυρίδη, του μίλησα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα <χει> και μου είπε πώ να πάρουμε, τι να επιδοτήσει το όχημα και να πάρουμε όταν δεν, υπάρχουν φορτί... δεν μπορεί να υπάρχει δημόσια φόρτιση. Ναι, ακριβώ. Πρέπει να είναι... προχωρήσει ο ξυλεκτρισμό και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ένα στοιχείο, αν μου επιτρέπετε να πω ε, σε αυτά που αναφέραμε προηγουμένω για τι επιδοτήσει. Δίνουμε περίπου, δώσαμε το 85% του Ταμείου Ανάκαμψη σε 30 εταιρείε. Χρήματα λοιπόν από το Ταμείο Ανάκαμψη, δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψη, δόθηκαν σε 30 εταιρείε, το 85%. Το 85% δεν θα μπορούσαν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη να δοθούν ακριβώ για να προχωρήσει η αποθήκευση στου τελικού καταναλωτέ, στη βιομηχανία και, στους, και στα νοικοκυριά. Προφανώ και θα μπορούσε. Για αυτέ τι πολιτικέ αποφάσει λέμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε και να προχωρήσουμε. Μάλιστα, τώρα στο λίγο χρόνο μας μα έμεινε, κύριε Κιανίδη, επικαλούμε την άλλη σα ιδιότητα ω μέλο mm -hmm. τη Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Αύριο είναι το κρίσιμο debate. Ε, πιστεύετε ότι υπάρχει κόσμο στο ΠΑΣΟΚ ή φίλοι του ΠΑΣΟΚ που θα ψηφίσουν και που θα διαμορφώσουν άποψη αύριο. Βεβαίως. Ε, νομίζω και στην προηγούμενη εκλογική δικασία, αν θυμάστε, όταν ε, στην προηγούμενη εκλογή αρχηγού υπήρχε αντίστοιχα το debate, όπου και εκεί πραγματικά ε, είδαμε ότι ε, έπαιξε ρόλο. Πολύ διαμόρφωσαν άποψη από το debate. Ε, η αλήθεια είναι ότι ε, η συντριβική πλειοψηφία, νομίζω, των ε, στελεχών και των ψηφοφόρων έχει ε, διαμορφώσει άποψη, Όμω, νομίζω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος και αυτό θέλουμε. Που θα έρθει στο Πασόκ, ψήφισε παλαιότερα Πασόκ. Ενδεχομένω, κάποιε εκλογέ να μην έχει ψηφίσει τελευταίε Πασόκ. Και αυτό ο κόσμο, νομίζω ότι θα ε, δει στο debate και θα διαμορφώσει άποψη και πιο εύκολα θα έρθει. Θα ε, διαβάζουμε όλοι τι δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ποιο προηγείται σύμφωνα με τι δημοσκοπήσεις, ποιο έπεται, ποιο είναι αργότερα, ποιο είναι πιο πίσω. Όμω, ε, αυτό που μα έλεγε νωρίτερα ο δημοσκόπο, ο Δημήτρη ο Βασιλιάδη, είναι ότι αυτού του είδου οι δημοσκοπήσει ε, δεν μπορούν να είναι πολύ σίγουρες για το ποσοστό που βγάζουν, καθώς δεν μπορούν να ξέρουν πόσοι από άλλα κόμματα που ενδεχομένως έρθουν στο ΠΑΣΟΚ ή δεν έρθουν, αλλά έρθουν να ψηφίσουν, δηλαδή από Νέα Δημοκρατία, από ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και, και ποιο είναι ο... Έτσι ακριβώς. Να θυμίσω ότι πριν μερικά χρόνια το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 44%. Δεν ξέρουμε λοιπόν από αυτόν τον κόσμο, έτσι δεν είναι θολό το τοπίο όσον αφορά το εκλογικό σώμα. Ε, έχουμε υποψηφίους οι οποίοι ε, ακουμπάνε σε διάφορα ε, στρώματα, σε ψηφοφόρου που ε, μπορεί να είχαν ψηφίσει άλλο κόμμα στις προηγούμενες εκλογές. Ε, οπότε θεωρώ ότι ακριβώς ε, δεν έχουμε καλή εικόνα για το ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Μακάρι να είναι ως το δατόν μεγαλύτερο όπως καταλαβαίνει το εκλογικό σώμα. Αυτό σημαίνει πολλά για, την, ε, ε, για το αύριο του Πασό και την επόμενη μέρα και για το ρόλο που θα κληθεί να παίξει στο πολιτικό κίνημα τη χώρα. Το πόθεν του <στη> το κατέθεσαν οι υποψήφοι πρόεδροι. Εμεί δεν έχουμε διαδικασία πόθεν έσχυας, έτσι. <laughs> αλλά νομίζω ότι ε, με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, είδατε το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ε, ΣΥΡΙΖΑ. Ε, έχουμε δυστυχώ, βλέπουμε στην ε, αξιωματική αντιπολίτευση, τα πράγματα είναι ε, στα όρια τη ε, περιπτώσει. Ε, ε, αυτά που γίνονται δεν νομίζω ότι. Τιμούν ούτε τη χώρα ούτε ένα κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι λοιπόν τώρα η ώρα του Πασόκ, ήρθε η ώρα ο κόσμο να καταλάβει. Ποιο είναι ο χώρο που πραγματικά μπορεί να σκίσει ναι, σοβαρή αντίδραση. Δεν μπορεί, στη μπορεί να χώρα. γίνει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ δεν μπορώ να μη ρωτήσω. Όταν οι διαδικασίε του να κατέβει κάποιο υποψήφιο πρόεδρο είναι ανοιχτέ και μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει, υπάρχει κάτι που διασφαλίζει σε εσά ότι δεν μπορεί αύριο να έρθει ε, η οποιαδήποτε τσόρμπα, η οποία μπορεί να είναι δημοσιογράφο, να είναι τραγουδίστρια να είναι, ή να είναι άντρα επίση, δεν το συζητάμε. Και, να, και επειδή είναι πολύ δημοφιλή και πολύ αγαπητό, πολύ αγαπητή ε, τελικά να είναι πρόεδρο. Πρόεδρος, αλλά να μην ξέρει καθόλου τα πολιτικά πράγματα, τα κομματικά πράγματα κλπ. Ε, αυτό είναι το ζήτημα τη ανοιχτή δημοκρατία. Άπαξ και κάποιο έχει αποφασίσει ότι. Άπαξ το κόμμα αποφασίζει ότι πηγαίνουμε σε ανοιχτέ δημοκρατικέ διαδικασίε όπω πρώτο το Πασόκ αποφάσισε. Ε, αν θυμάστε, πρώτο Φυσικά. το Πασόκ έκανε τι ανοιχτέ διαδικασίε. Σαφώ, ακριβώ με τον Γιώργο Παπανδρέου. Σαφώς, ακριβώς, ε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που παρουσιάζεται, ωστόσο απ' την άλλη πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι και ένα ε, πολύ σημαντικό έθνο στον κόσμο ο θέλει να συμμετάσχει, θέλει να συνδιαμορφώνει ε, καταστάσεις στα κόμματα που τον εκπροσωπούν. Άρα Πάντα κάτι υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Μάλιστα. Νομίζω ότι η συμμετοχή είναι το κρίσιμο και θα πρέπει να τη διασφαλίσουμε. Κύριε Κιάνιδη, σα ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Να είστε Καλό καλά. μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ. Και εμεί, κυρίε και κύριοι, κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε, αλλά βεβαίω θα ανανεώσουμε τα ροντεβού μα για αύριο το μεσημέρι στη μία. Εσεί μην χάσετε σε λίγη ώρα στι 3.30 μαζί σα η εξαιρετική, η θαυμάσια συνάδελφο, η Βάσο Ανιλίδου, με πάρα πολύ ωραία θέματα. Βεβαίω και με ζωντανά ρεπορτάζ θα ξεκινήσει με την σύνδεση με τον Βασίλη Παναγιοτίδη, που καλύπτει τον Πατριάρχη των Οικουμενών. Πατριάρχη Βαρθολομέο που βρίσκεται στο Κιλκή. Ε, στο στούντιο καλεσμένο ο αγαπημένο Στέλιο Βαλιάνο, ο Δήμαρχο ο τόσο δραστήριο και εκείνο ο οποίο θέτει πάρα πολλά θέματα, τα οποία θα τεθούν και στην ΚΕΔΕ. Μένει να δούμε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο στο συνέδριο που θα γίνει. Επομένω, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Επίση, θα είναι μαζί τη ο Αθανάσιο Μαλιάρα, πρόεδρο Βεσερών, ενώ θα υπάρχει επικοινωνία και με τη Δώρα Κοτσοπούλου για το πρόγραμμα η Οθεσία Βυζαντινού Μνημείου. Ε, αδελφοποιήθηκε και ο Προοδευτικό Σύλλογο Καστοριά, όπω βλέπουμε, με την Ένωση Γυναικών Αλυσίδα. Πολλά και ενδιαφέροντα στι 3.30 μισή Βάσο Ανουλίδου μαζί σα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι. Γεια σα.